Ο Νίκος Παυλάκης είναι ένας από τους εκατοντάδες φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο που ένα 24ωρο μετά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου εξακολουθεί να κάνει αναγνωριστική έρευνα των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου. Αν και δευτεροετής του οικονομικού τμήματος, χθες ήταν η πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το περιμέναμε καιρό, και όλοι μας δηλαδή, και ελπίζουμε να είναι καλύτερα γιατί πέρυσι εντάξει. Προσωπικά εμένα δηλαδή εγώ και όσοι ξέρω δεν βολεύεται σήμερα με τον υπολογιστή. Και όλοι περιμέναμε να ανοίξουμε εδώ πέρα. Συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης όμως και για πολλούς άλλους φοιτητές που τηρώντας απαρέγκλητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα πλημμύρισαν τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα δίδοντας ζωή στο ναό της εκπαίδευσης. Είναι όλα πολύ καινούργια, αλλά μέχρι στιγμής είναι όλα καλά. Ξεκινάμε κανονικότατα, όσο κανονικά γίνεται σε αυτήν την περίοδο. Και ελπίζουμε. Δεν ξέραμε αν θα πρέπει να πάμε πίσω στην Κύπρο ή αν θα μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς σε περίπτωση lockdown. Αλλά εντάξει, είναι ένα ρίσκο που θα το πάρουμε για τις σπουδές μας. Τι να κάνουμε. Η περσινή είδαμε ότι πήγαν και ήρθαν πίσω στη χώρα τους μετά. Εντάξει. Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται θα παραμείνουν ανοιχτά. Καιρός ήταν επιτέλους. Είχαμε άγχος αν θα ανοίξουν τελικά ή όχι, αλλά ευτυχώς προς το παρόν είναι ανοιχτά. Είναι και έντονα και τα συναισθήματα, έτσι. Αυτό που ζούσαμε 1,5 χρόνο δεν είναι πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι αυτό που ζούμε σήμερα, εχθές και σήμερα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για σχεδόν 2 χρόνια είχε μετατρέψει τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Ρέθυμνο σε μία πανεπιστημιούπολη φάντασμα. Η ανακοίνωση για την κανονική λειτουργία των πανεπιστημίων βρήκε έτοιμους καθηγητές και φοιτητές σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, οι οποίοι με υποδειγματική συμπεριφορά και με τα απαραίτητα έγγραφα αναχείρας περνούν πλέον το κατόφλι των εγκαταστάσεων. Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, το 95% του διδακτικού προσωπικού είναι εμβολιασμένο, σχεδόν το 80% των φοιτητών και το 85% του διοικητικού προσωπικού. Αυτά είναι πάρα πολύ θαρρυντικά. Νομίζω ότι ξεκινάμε με πολύ καλούς ιονούς. Δεν σημαίνει ότι εφησυχάζομαι. Έτσι, προβλήματα υπάρχουν, σαφώς υπάρχουν. Το προσεχές διάστημα, όπως επισημαίνει στην Κρήτη TV ο αντιπρίτανης Δημήτρης Μιλωνάκης, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος θα βρεθούν και κινητά κλιμάκια εμβολιασμού. Αυτή τη βδομάδα θα έρθει το κινητό συνεργείο. Θα κάνει 30 εμβόλια, θα έχει 30 δόσεις εμβολίων της Pfizer σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι για το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο ήταν και παραμένει η στέγαση των φοιτητών. Οι περίπου 3.000 νέες φοιτητικές εστίες, αν και θα λύσουν διαπαντός το στεγαστικό, εν τούτης δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί. Μέχρι τότε και μέσω της Κρήτη TV, ο αντιπρίτανης Δημήτρης Μιλωνάκης απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες σπιτιών του Ρεθύμνου, ώστε να μην γυρίσουν την πλάτη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης οι πρωτοετής φοιτητές. Καλούμε και τους ντόπιους να μας βοηθήσουν, δηλαδή ίσως με τις τιμές, ίσως να δώσουν περισσότερα διαμερίσματα για τους φοιτητές, γιατί και η πόλη ζει και αναπνέει από και με τους φοιτητές. Θέλουμε τους φοιτητές μας να έρθουν εδώ. Αν δεν βρουν κατάλληλα καταλύματα, απλά δεν θα έρθουν. Βάσει των στοιχείων του 2020, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο είναι 20.900. Από αυτούς, οι ενεργοί στο Ρέθυμνο είναι περίπου 8.500 και στο Ηράκλειο 6.500.